αναφορικά με την εορταγορά εδώ, αλλά και την χριστουγεννιάτικη, την καθιερωμένη εκδήλωση των παιδιών αμέας στο ξενοδοχείο Ιών. Ναι, σήμερα αυτή η συνέντευξη τύπου έχει το χαρακτήρα ενός καλέσματος, μιας πρόσκλησης προς όλους, ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και φυσικά φίλων, παιδιών με αναπηρία. Σας προσκαλούμε όλοι μαζί σε αυτή τη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που είναι μια κορυφαία στιγμή και την περιμένουν τα παιδιά πάρα πολύ, αλλά όπως πάντοτε η πρόσκληση αυτή δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτό, αλλά φέτος έχουμε τη χαρά να συμμετέχουν το τμήμα, οι εθελοντές του τμήματος εργοθεραπείας, ο Σύλλογος Μικρασιατών, Πτολεμαΐδας, και μαθήτριες από το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας, και όλοι μαζί έχουμε ετοιμάσει μια γιορτή μαζί με τα παιδιά μας και ελπίζουμε έτσι να χαρούμε σε αυτή την κορυφαία στιγμή. Να πω ότι η εορταγορά που έχει προκύψει και έχει δημιουργηθεί όλο αυτό το χρόνο προέρχεται από την προσωπική διάθεση, το μεράκι και τον χρόνο των εθελοντριών, των γυναικών που έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα να φτιάξουν όλες αυτές τις δημιουργίες που με αυτές στηρίζουν το Σύλλογο κάθε χρόνο. Η εορταγορά που θα γίνει? Η εορταγορά θα γίνει εκείνη την στιγμή, εκείνη την ώρα της γιορτής, 5 η ώρα το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ιωάννου, και ο καθένας όποιοι έρθουν θα έχουν τη χαρά και να συμμετέχουν στη γιορτή και να μπορέσουν να στηρίξουν με αυτόν τον τρόπο, με κάποια από τις αγορές, όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται και που πραγματικά είναι εδώ και πολλά χρόνια. Επίσης, εδώ και πολλά χρόνια πρέπει να πω ότι αυτή η γιορτή δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς την στήριξη της οικογένειας πλέον του Σάβα Μεμπεκίδη, ο οποίος έχει αναλάβει εδώ και πάρα πολλά χρόνια την πλήρη κάλυψη των εξόδων της εκδήλωσης αυτής και των κερασμάτων και όλα τα πάντα, και φυσικά και των δώρων των παιδιών. Θέλω λοιπόν, το μήνυμα ουσιαστικά αυτής της πρόκλησης είναι ότι ο Σύλλογος δεν είναι μόνος του, αλλά σε όλο αυτό συμμετέχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ο καθένας από τη δική του θέση και με τη δική του προσπάθεια βοηθάει τα παιδιά, εμάς, και προσφέρει χαρά.